Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδώνης Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αναφέρθηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών και στην προσπάθεια του να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, ομολόγησε την παρακολούθηση του αρχηγού ΓΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλόρου και του Κωστή Χατζηδάκη. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, όταν στριμώχτηκε από την Ράνια Τζίμα και τον Σοκράτη Φάμελο για τον λόγο της παρακολούθησης, ειδικά του αρχηγού του στρατού Κωνσταντίνου Φλόρου, ο ίδιος επικαλούμενος τους θεσμούς και την δικαιοσύνη, τις χαρακτήρισε νόμιμες. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του υποψήφιου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Θεσσαλονίκης, όπου χαρακτήρισε κατάδια τις υποκλοπές, καθώς όπως ανέφερε θα ήθελε να είναι σε μια χώρα η οποία δεν παρακολουθεί τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, γιατί αυτό είναι θέμα εθνικής ασφάλειας και αυτό είναι κατάδια και ευθύνη Μητσοτάκη για την Ελλάδα. Ωστόσο, ο Άδωνης Γεωργιάδης απτόητο σημείωσε: «Η υπόθεση είναι στην ελληνική δικαιοσύνη. Όταν αυτή αποφανθεί θεσμικά θα σχολιάσω. Η παρακολούθηση του αρχηγού ΓΕΘΑ και του υπουργού Χατζηδάκη ή οποιοδήποτε άλλου έχει ακουστεί, έχει γίνει από την ΕΕΠ με την νόμιμη διαδικασία. Αν θέλουμε να μαθαίνουμε τους λόγους που παρακολουθεί η ΕΕΠ, τα τηλέφωνα, να τις πούμε φανερά υπηρεσίες και όχι μυστικές», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας να αποκρούσει τα ερωτήματα της δημοσιογράφου. Εκείνη τη στιγμή παρενέβη ο Γιάννης Πρετεντέρης στην προσπάθειά του να βοηθήσει τον υπουργό να βγει από τη γωνία που είχε στριμωχτεί, λέγοντας «Ας σταματήσει η Εξεταστική Επιτροπή με τη Ράνια Τζίμα να τον αναγκάζει άμεσα να αλλάξει πλήρως ρότα, πετώντας την μπάλα στην εξέδρα». Λόγος που ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει τις εκλογές παταγωδώς την Κυριακή είναι ότι αντί να ασχολείται με αυτά που πράγματι ενδιαφέρουν τους Έλληνες, ασχολείται με όλα αυτά. Εγώ θα σας πω λοιπόν, κύριε Φάμελε, και όλα αυτά πάντως παραλάβαμε. Πες είναι ένα θέμα και τα τέμπη επίσης. Παραλάβαμε τρία ναυπηγεία ανοιχτά. Και παραδίδουμε τρία ναυπηγεία ανοιχτά. Παραλάβαμε την Ελλάδα 19η απορρόφηση του ΕΣΠΑ, την παραδίδουμε πρώτη. Σήμερα, κυρία Τζίμα και κύριε Πρεντέρ και κύριε Φάμελε, έβγαλε η Κομισιόν τα ποσοστά επενδύσεων της περίοδου ΣΥΡΙΖΑ και της περίοδου Νέας Δημοκρατίας. Και εμένα που με έλεγε ηρωνικά ο Τσίπρας, Υπουργό Υπανάπτυξης, ακούστε το σκορ. Τετραετία ΣΥΡΙΖΑ σήμερα με την Κομισιόν σήμερα. Κάθε έτος ανεβαίνουν οι επενδύσεις 0,60%. Επί Γεωργιάδη, επί Μητσοτάκη, επί Παπαθανάση, κάθε χρόνο ανεβαίνουν οι επενδύσεις 7,65%. Επί Τσίπρα η οικοδομική δραστηριότητα έπεσε 6,5%. Επί Μητσοτάκη ανέβηκε 7,85%. 14 μονάδες διαφορά. Σας έβαλε. Βρήκαν 400.000 άνθρωποι δουλειά. Ανοίξαμε επιχειρήσεις, επιχείρησεις πήγαιναν για κλείσιμο, σώθηκαν. Το ελληνικό προχωράει, ο κόσμος έχει καλύτερη ζωή. Αυτά ενδιαφέρουν τους Έλληνες. Μέσα. Όλα τα άλλα θέλουν. Κύριε Γεωργιάδη, να μην υποτιμήσουμε λιγάκι. Να μην υποτιμήσουμε. Όταν θα έχετε χάσει τις εκλογές. Να μην υποτιμήσουμε όμως τα θέματα, κύριε Γεωργιάδη, γιατί το ζήτημα των υποκλοπών είναι ένα βαρύ θεσμικό ζήτημα. Ωραία, να ρωτήσω κάτι εγώ πριν. Αλλά δεν έχει απαντήσει στον κύριο Φάμελο. Θεωρητικό θέμα, να ακούσουμε και του δύο. Αλλά δεν έχει απαντήσει. Οπότε να απαντήσει και μετά να πάρει την επόμενη. Για θεσμικά ζητήματα και μας ενδιαφέρει τι λένε οι θεσμοί, φαντάζομαι ο κύριος Φάμελος δεν αυτοαναγορεύεται σε θεσμούς. Η υπόθεση είναι στην ελληνική δικαιοσύνη. Όταν η ελληνική δικαιοσύνη αποφανθεί θεσμικά, θα με καλέσει να σχολιάσω. Προς το παρόν, η παρακολούθηση του αρχηγού ΓΕΘΑ, στην οποία αναφέρεται ο κύριος Φάμελος ή του υπουργού Χατζηδάκη ή οποιοδήποτε άλλο έχει ακουστεί, έχει γίνει από την ΕΕΠ με την νόμιμη διαδικασία.